Στο μετέχμιο 19ου και 20ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία φιλορροεί. Τα ευρωπαϊκά εδάφη της γίνονται πεδίο αντιπαράθεσης είτε εθνοτήτων που ζητούν αυτοδιάθεση, είτε νεοσύστατων κρατών που επιθυμούν να επεκτείνουν την εδαφική τους κυριαρχία. Η ιδέα ύπαρξης ενός ξεχωριστού σλαβομακεδονικού έθνους γεννήθηκε από έναν μικρό κύκλο μορφωμένων Σλάβων της Μακεδονίας με σκοπό την πλήρη απαγκίστρωση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς τους, ιδρύουν το 1897 την σλαβόφωνη εσωτερική Μακεδόνο-Άνδριανου πολιτική επαναστατική οργάνωση, το μετέπειτα Βεμερό. Σκοπός της ήταν να οργανώσει και να προκαλέσει μια εξέγερση στην Οθωμανική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι υποσχέσεις που δίνουν στον τοπικό πληθυσμό είναι αυτοδιάθεση και αυτονομία. 20 Ιουλίου του 1903. Μετά από πολλές αναβολές, η οργάνωση προχωρεί στην εξέγερση του Ήλιντεν στις περιοχές τόσο της σημερινής Ανδριανούπολης όσο και του Μοναστηρίου, με επίκεντρο την ορεινή κομμόπολη του Κρουσόβου. Αποτέλεσμα της εξέγερσης ήταν η δημιουργία δύο προσωρινών κυβερνήσεων, οι οποίες όμως καταλήθηκαν αιματηρά από τους Οθωμανούς. 1908. Ο δρόμος προς την ανεξαρτησία διακόπτεται βιαίως από τις δράσεις των νεότουρκων, οι οποίοι προσπαθώντας να διατηρήσουν τα σκύπτρα, επιδιώκουν με πρόσχημα τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις να εκτουρκίσουν όλους τους πληθυσμούς του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τα χριστιανικά βαλκανικά έθνη συνασπίζονται εναντίον τους. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι είναι πρώτων πυλών. Νικηφόρα και στους δύο Βαλκανικούς πολέμους κατά τη διάρκεια του 1912 και του 1913, η Σερβία σχεδόν διπλασιάζει την έκτασή της. Προσαρτά το Σάντζα Κράσκα, το Βιλαέτι του Κωσόβου, καθώς και τα εδάφη τα οποία σήμερα συμπίπτουν με την έκταση της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Το 1918 βρίσκει τη σημερινή περιοχή των Σκοπίων προσαρτημένη στο βασίλειο της Σερβίας, να αποκαλείται μάλιστα και ως Παλαιά Σερβία, ενώ το 1929 το βασίλειο μετονομάζεται επισήμως σε βασίλειο της Ιουγκοσλαβίας και διαιρείται σε περιφέρειες γνωστές και ως Μπανόβινα, με βάση τους ποταμούς του. Η περιοχή γίνεται γνωστή τότε είτε ως Βαρντάρσκα Μπανόβινα είτε ως νότια περιοχή του βασιλείου της Ιουγκοσλαβίας και οι ονομασίες αυτές παραμένουν καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 30. Το 1941 εισάγεται από τις δυνάμεις του άξονα ο όρος Μακεδονία του Βαρδάρη, ο οποίος και διατηρείται κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1944, η Αντιφασιστική Συνέλευση για την Εθνική Απελευθέρωση της Μακεδονίας διακήρυξε την περιοχή ως τμήμα της Λαϊκής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Ιουγκοσλαβίας, με ηγέτη της τον Τίτο. Ο Τίτο αρχικά της χορήγησε καθεστώς ομόσπονδης συνιστώσας δημοκρατίας και το όνομα Βαρντάρσκα Μπανόβινα ανήκει πλέον στο παρελθόν. Μετά τη μετονομασία της Ομοσπονδίας σε Σοσιαλιστική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας το 1963, η Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας μετονομάζεται ανάλογα σε Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας, παραμένοντας ωστόσο μία από τις 6 επιμέρους δημοκρατίες της Ιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας. Το 1991 η Ενωμένη Ιουγκοσλαβία διαλύεται και μάλιστα αιματηρά. Da vi čestitam, slobodna, suverena i samostojna Makedonija. Στις 8 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς πραγματοποιείται δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Ομόσπονδης Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ενώ το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς εγκρίνεται το Σύνταγμα της γειτονικής χώρας από τη Βουλή των Σκοπίων. Η αντιπαράθεση με την Ελλάδα μόλις έχει ξεκινήσει και κρατάει μέχρι και τις μέρες μας περίπου 27 χρόνια μετά.